και κάθετος στην τράπεζα, ήλθε γυναίκουσα αλάβαστρον μύρου, νάρδου, καθαράς πολιτή μου και συντρίψασα το αλάβαστρον, έχισε το μύρον επί της κεφαλής αυτού. Ήσαν δε τινές αγανακτούντες καθέ αυτούς και λέγοντες, διότι έγινε η απώλεια αυτή του μύρου, διότι δύνατο τούτο να απολυθεί υπέρ 300 δινάρια και να δοθώ συν εις τους φτωχούς. Και οργίζοντο κατά αυτής, αλλά ο Ιησούς είπε, αφήσατε αυτήν, γιατί ενοχλείτε αυτήν, καλό έργο να έπραξε σε με. Διότι τους φτωχούς πάντοτε έχετε με θεαυτόν, και όταν θέλετε δύναστε να ευεργετήσετε αυτούς, σε με όμως πάντοτε δεν έχετε. Ό,τι δύνατο αυτή έπραξε, προέλαβε να αλείψει με μύρον το σώμα μου δια των ενταφιασμών. Αληθώς σας λέγω, όπου αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο σε όλο τον κόσμο, και εκείνο το οποίο έπραξε αυτή, θέλει αληθεί μνημόσυνον αυτής. Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης εις τον 12 υπήγε προς τους αρχιερείς για να παραδώσει αυτόν εις αυτούς. Εκείνοι δε ακούσαντε σε χάρισαν και υπεσχέθησαν να δώσουν στην αυτόν αργύρια και ζήτη πώς να παραδώσει αυτόν εν ευκαιρία. Και την πρώτη μέρα των αζήμων, ότε εθυσίαζον το Πάσχα, λέγουσι προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, «Πού θέλεις να υπάγομεν και να ετοιμάσομεν για να φάγεις το Πάσχα?» Και αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς, υπάγεται στην πόλη και θέλει σας απαντήσει άνθρωπος βαστάζων σταυνίων ύδατος, ακολουθήσατε αυτόν και όπου εισέλθει είπατε προς τον οικοδεσπότην ότι ο διδάσκαλος λέγει που είναι το κατάλημα όπου θέλω φάγει το Πάσχα μετά των μαθητών μου και αυτός θέλει σας δείξει ανώγιον με έγα εστρωμένων έτοιμων, εκεί ετοιμάσατε εις εμάς. Και εξήλθον οι μαθηταί αυτού και ήλθον στην πόλη και έβρον καθώς είπε προς αυτούς και ετοίμασαν το Πάσχα και ότι έγινε εσπέρα έρχεται μετά τον 12 και το εκάθητο εις την τράπεζα και έτρωγον είπε ο Ιησούς αληθώς σας λέγω ότι εις εξ ημών θέλει με παραδώσει ως τη στρώγη με τεμού και οι δε άρχισαν να λυπώνται και να λέγουσι προς αυτόν εις έκαστος μήπως εγώ και ο άλλος μήπως εγώ. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, «Είσαι εκ των 12, ο εμβάπτων μετεμού εις το πινάκιον την χείραν, ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού, ο έδε εις τον άνθρωπον εκείνον, δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται, καλόν ήτο εις τον άνθρωπον εκείνον, εάν δεν ήθελε γεννηθεί. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς άρτον, ευλογή σας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς και είπεν, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου». Και λαβών το ποτήριον ευχαρίστησε και έδωκεν εις αυτούς και έπιον εξ αυτού πάντες και είπε προς αυτούς, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων. Αληθώς σας λέγω, ότι δεν θέλω πει πλέον εκ του γεννήματος της αμπέλωσης της ημέρας εκείνης, όταν πει ο αυτόν νέον εν τη Βασιλεία του Θεού. Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς ότι πάντες θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί τη νύχταν ταύτην, διότι είναι γεγραμμένον. Θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλω σοι διασκορπιστεί τα πρόβατα. Αφού όμως αναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτερον ημών στην Γαλιλαία. Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν, και αν πάτε σκανδαλιστώσιν, εγώ μου σου χει. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς λέγω, ότι σήμερον τη νύχταν ταύτην, πριν ο αλέκτορ φωνάξει, δει τρει θέλει με απαρνηθεί. Ο δε έτι μάλλον έλεγεν, εάν γίνει χρία να στην αποδάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί. Ως αυτός δε και πάντες έλεγον. Και έρχονται εις χωρίο ονομαζόμενον Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς αυτού, καθίσατε εδώ έως σου προσευχηθώ. Και παραλαμβάνει τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και Ιωάννη με θεαυτού και έρχισε να εκθαμβείται και να δημονεί. Και λέγει προς αυτούς, περίληπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε. Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί της γης και προσήφιετο να παρέλθει εάν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγε, Ναβάω πατήρ, πάντα είναι δυνατά εισέ. Απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο. Ουχή όμως ότι θέλω εγώ, αλλά ότι εσύ. Και έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους. Και λέγει προς τον Πέτρον, Σίμων κοιμάσαι, δεν είδεν ήθεις μια ώρα να αγρυπνήσεις. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μη σέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον δε σάρξ ασθενής. Και πάλι νηπίει και προσευχήθη υπόν των αυτών λόγων. Και επιστρέψας έβερεν αυτούς πάλι κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι και δεν ήξευρον την αποκριθώσιν προς αυτόν. Και έρχεται την τρίτη φορά και λέγει προς αυτούς, «Κοιμάστε το λοιπόν και να πάβεστε, αρκεί. Ήλθε η ώρα, ιδού παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις τα σχήρας των αμαρτωλών. Εγέρθη πάγομεν, ιδού ο παραδίδων με, επλησίασε.
και ευθύς ενώ ελάλη έτη, έρχεται ο Ιούδας εις εκ των 12 και με ταυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων παρά των αρχιερέων και των γραμματέων και των πρεσβυτέρων. Ο δε παραδίδων αυτών είχε δώσει σε αυτούς σημείων λέγον, ότι να φιλήσω αυτός είναι, πιάσατε αυτόν και φέρετε ασφαλώς. Και όταν ήλθεν, ευθύς πλησιάσας σε αυτόν λέγει ραβί, ραβί και κατεφίλησεν αυτόν. Και εκείνοι επέβαλαν επ' αυτόν τα σχήρας αυτόν και πίεσαν αυτόν. Εις δε της των παρεστώτων σύρας την μάχαιραν, εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και απέκοψε το οτίον αυτού. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, ως επιληστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλο να με συλλάβετε. Καθήν ημέραν ήμην πλησίων ημών εν το ιερό διδάσκον και δεν μία πιάσατε. Πλην τούτο έγινε, δια να πληρωθώσει εγγραφέ και αφήσατε σε αυτόν πάντες, έφυγον αμήν. Μπήκαμε πια στην τέταρτη μέρα, αφού Δευτέρα και Τρίτη μέρα δοκιμάστηκε σαν το αρνίον προσφαγήν, εάν είναι άμμομον, το αρνίον του Πάσχα, η εκπλήρωση της σταύρωσης, της θυσίας, της σφαγής του αρνίου του Θεού, του αμνού του Θεού, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Τώρα Τετάρτη πια είναι η μέρα, μια μέρα ήρεμη για να έρθει η Πέμπτη που είναι η μέρα η αφιερωμένη στους μαθητάς του. Τετάρτη λοιπόν ένα πολύ σοβαρό γεγονός έλαβε χώρα, όπου δύο μέρες ήτο το Πάσχα και τα άζημα, Τετάρτη δηλαδή, Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή ήταν το Πάσχα και τα άζημα. Να θυμίσουμε λίγο ότι από τις 10 του πρώτου μηνός μέχρι τις 14 του πρώτου μηνός έπαιρναν οι Ισραηλίτες το Πάσχα και το αρνί, συγγνώμη, και το δοκίμαζαν για αυτές τις 5 μέρες, δηλαδή 10, 11, 12, 13 και 14, αν είναι άμμομον και αν είναι σωστό. Και μετά το έσφαζαν και το έτρωγαν. Από την επόμενη μέρα ήταν η εορτή του Πάσχα, δηλαδή της εξόδου του λαού του Θεού από την Αίγυπτο. Και άρχιζε η εβδομάδα των αζήμων. Τετάρτη λοιπόν, ενώ αυτός βρισκόταν στη Βιθανία, στην οικία του Σίμωνος του Λεπρού και κάθεται στην τράπεζα, ήρθε μια γυναίκα. Εδώ θέλω να τονίσω ότι αυτό το γεγονός το οποίο θα διαβάσουμε σήμερα έχει συμβεί άλλες δύο φορές, όπου γυναίκες έχουν θυσιάσει το πολύτιμο μύρο, νάρδου, το οποίο φύλαγαν οι γυναίκες τότε για το γάμο τους. Εδώ είναι το τρίτο και το τελευταίο κατά σειρά. Το πρώτο, για να θυμίσω λίγο, ήταν, περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά, είναι, αν θέλετε να το ρίξουμε μια ματιά, στη σελίδα 909, 36 εδάφιο από το κεφάλαιο 7, ζήτα κεφάλαιο, είναι το πρώτο χαρακτηριστικό αντίστοιχο, όπου παρεκάλλει δε εις εκ των Φαρισαίων να φάγει με ταυτού και εισελθών εις την οικίαν του Φαρισαίου, εκάθισεν εις την τράπεζα. Ιδού γινή της εν τη πόλη ή της ή το αμαρτωλή, μαθούσα ότι κάθισε εις την τράπεζα εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερε αλάβαστρον μύρου και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού πίσω, ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα και εσπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδας αυτής. Αυτό έγινε πριν ακόμη, στην αρχή της διακονίας του Κυρίου, πριν μάλιστα ακόμη πεθάνει και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Κατά πάσα πιθανότητα, γιατί στο Ήτα κεφάλαιο, στο 8 κεφάλαιο μιλάει για τη Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία πράγματι είχε 7 δαιμόνια και ήταν αμαρτωλή, πολλοί έχουν συνδέσει, αλλά δεν αποδεικνύεται γραφικά, ότι αυτή η αμαρτωρία, η οποία πλησίασε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό πίσω από τα πόδια του, κλαίουσα και άρχισε να βρέχει τα πόδια του με τα δάκρυά της και να σφογγίζει με τα στρίχα της κεφαλάς της και να καταφυλεί τους πόδας της και να ηλίφει με το μύρον, αυτή η γυναίκα, πολλοί λένε και είναι πολύ πιθανόν να είναι η Μαρία η Μαγδαληνή. Και δεν το διαβάζουμε όλο, είναι το πρώτο το οποίο περιστατικό παρόμοιο με θυσία του πολύτιμου μύρου νάρδου που έγινε στην αρχή της διακονίας του Χριστού. Το δεύτερο έγινε στην οικία του Λάζαρου, τον οποίο είχε αναστήσει ο Χριστός, είναι σελίδα 949
και είναι το ΙΒ, 12 κεφάλαιο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, όπου η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, κάνει την ίδια ενέργεια, όμως 6 μέρες πριν το Πάσχα. Δηλαδή το Σάββατο του Λαζάρου το λεγόμενο. Δηλαδή πριν τη θριαμβευτική είσοδο του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα, που είναι λίγο παρακάτω. Διαβάζω λοιπόν από το πρώτο εδάφιο του ΙΒ κεφαλαίου, του 12ου κεφαλαίου. Και ο Ιησούς ήλθε προ 6 ημερών του Πάσχα εις την Βιθανίαν, όπου ήταν ο Λάζαρος, ο αποθανών, τον οποίον ανέστησε νεκρών, και έκαμον εις αυτόν δείπνον εκεί και η Μάρθα υπηρέτη. Ο δε Λάζαρος ήτο εις εκ των συν και καθημένων μετ' αυτού. Τότε η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, λαβούσα μία λίτρα μύρου νάρδου, καθαράς πολυτίμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόγγισε τους πόδας αυτού. Και διαφορετική είναι η συμπεριφορά. Η συμπεριφορά της Μαρίας Μαγδαληνής, εάν είναι αυτή, την οποία περιγράφει στο Ευαγγέλιο του Λουκάς, ήταν πολύ συγκινητική, καθώς έπεσε, έκλαιγε με τα δάκρυά της, έπλαινε τα πόδια του, με τα μαλλιά της φούγγιζε τα πόδια του. Εδώ όμως η Μαρία λαβούσα μία λίτρα μύρου νάρδου, καθαράς πολυτίμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσφόγγισε τους πόδας αυτού, η δε οικία επλήστη εκ της οσμής. Τώρα είναι το τρίτο γεγονός που διαβάζουμε, τη Μεγάλη Τετάρτη, καθώς διαβάσαμε το πρώτο εδάφιο του ΙΔ κεφαλαίου, 14ου κεφαλαίου, μετά 2 ημέρας ήτο το Πάσχα. Δηλαδή αυτό έγινε τη Μεγάλη Τετάρτη, τη λεγόμενη Μεγάλη Τετάρτη, και τα άζημα. Και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς να τον συλλάβουν με δόλων και να τον θανατήσουν, να τον θανατώσουν, αλλά έλεγαν μη γίνει μη εν τη εορτή του Πάσχα, για να μην γίνει θόρυβος μεγάλος. Και ενώ αυτός τώρα τη Μεγάλη Τετάρτη ήταν στη Βιθανία, εν τη οικία Σίμωνος του Λεπρού και κάθετο εις την τράπεζα, ήλθε μία γυναίκα, όχι αμαρτωλή, όπως λένε οι άνθρωποι, μία γυναίκα, έχουσα αλάβαστρον μύρου νάρδου καθαράς πολυτίμου και συντρίψασα το αλάβαστρον, έχισεν το μύρον επί της κεφαλής αυτού. Αυτή καμία σχέση με τους πόδας αυτού. Έχισε επί της κεφαλής αυτού. Και εδώ τώρα συνέβη κάτι το σημαντικό, όπου μερικοί αγανάκτησαν καθεαυτούς λέγοντες, γιατί έγινε αυτή η απώλεια η μεγάλη του μύρου που είναι πολύτιμο και πανάκριβο, γιατί αυτό μπορούσε να πωληθεί πάνω από 300 δινάρια και να δοθεί στους φτωχούς, και οργίζοντο κατά αυτής. Αλλά ο Ιησούς έχει διαφορετική γνώμη από αυτή την οποία λένε οι αγανακτούντες εναντίον της γυναίκας αυτής, η οποία έπραξε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχή της. Εξέφρασε την αγάπη της με θυσία. Θυσίασε το πολύτιμα που είχε υπέρ του Χριστού. Χωρίς να γνωρίζει βέβαια η γυναίκα αυτή ότι ίσα ίσα που πρόλαβε. Αλλά πρόλαβε. Θα το δούμε όμως πώς το λέει ο Κύριος μας. Και ο Ιησούς είπε στους αγανακτούντες, αφήσατε αυτήν, γιατί την ενοχλείτε? Αυτό το οποίο σας κάνει εσάς να αγανακτείτε, και ο Θεός να μας φυλάει αδελφοί από την αγανάκτηση, δεν είναι καλό να αγανακτούμε. Δεν είναι καλό να αγανακτούμε με τίποτα και για κανένα λόγο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι καλό να αγανακτούμε ποτέ. Ο Κύριος είπε στον Ιωνά, είναι καλό να αγανακτήσει Ιωνά. Και ο Ιωνάς μέσα στο δίκιο του, έτσι πως έλεγε, είναι καλό να αγανακτώ, φώναξε. Η αγανάκτηση δεν είναι ίδιον του πνευματικού χριστιανού ανθρώπου. Η αγανάκτηση είναι ίδιον του σαρκικού χριστιανού ανθρώπου. Ο χριστιανός που έχει την αγάπη του Θεού, πάντα υπομένει, πάντα υποφέρει, πάντα μακροθυμεί, πάντα ανέχεται, πάντα ελπίζει. Κατά πάντα ελπίζει. Η αγανάκτηση είναι κάτι που οδηγεί τον άνθρωπο, γιατί η αγανάκτηση εμπεριέχει οργή, αλλά και εμπεριέχει έκφραση της δικαιοσύνης του ανθρώπου.
αλλά η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σαν ρυπαρό ημάτιο. Και η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει όταν αγανακτούμε, όταν οργιζόμεθα, όταν χαλάει δηλαδή η καρδιά μας, να τρέχουμε στον Κύριο και όχι να πηγαίνουμε να συναντάμε ανθρώπους, γιατί αυτό που θα βγει από το στόμα μας θα είναι επιζήμιο, θα σκανδαλίσει, θα ταλαιπωρήσει, θα πικράνει ανθρώπους. Αυτή η γυναίκα λοιπόν καλό έργο έπραξε και δεν είναι αιτία να αγανακτείτε εσείς. Γιατί? Γιατί τους φτωχούς για τους οποίους εσείς σκέφτεστε και ανάμεσα σε αυτούς και αυτός που τους ξεσήκωσε να αγανακτήσουν υπέρ των πτωχών ήταν βέβαια ο Ιούδας, ο οποίος εκ της φιλαργυρίας αυτού έφτασε μέχρι να παραδώσει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και όχι να προδώσει, να παραδώσει, που είναι πολύ πιο βαρύ, να παραδώσει τον Κύριό του, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, στους ιτούντας να τον θανατώσουν. Διότι τους φτωχούς πάντοτε έχετε μαζί σας και όταν θέλετε μπορείτε να τους ευεργετήσετε. Εμέ όμως πάντα δεν έχετε. Ό,τι δύνατο αυτή έπραξε. Πρόλαβε μάλιστα να λείψει με μύρο το σώμα μου δια τον ενταφιασμό μου. Άλλο είναι αυτό που κάνουμε σαν έργο πίστεως προς τους ανθρώπους και άλλο είναι αυτό που προσφέρουμε στον Κύριο δεήσεις. Όπως λέγει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ότι προσέφερε στον Πατέρα Του τον καιρό της σαρκός αυτού. Δεήσεις, με δεήσεις και ηκεσίας προσέφερε στον Θεό τον Πατέρα Του τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και γι' αυτό εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού που εκδηλώθηκε με την προσφορά δεήσεων και προσευχών και ηκεσιών εκδηλώθηκε προς τον Πατέρα ώστε ο Πατέρας άκουγε πάντοτε την προσευχή του. Αυτή η γυναίκα λοιπόν έπραξε καλόν έργον γιατί πλησίασε το Χριστό προσφέροντας την ωραιότερη προσφορά που μπορούσε να προσφέρει, τα πολύτιμά της, το πιο πολύτιμο που είχε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εάν είχε καθυστερήσει ένα βράδυ και να ήθελε δεν θα μπορούσε. Αυτό σημαίνει αδερφοί αγαπητοί ότι ό,τι μπορείς να κάνεις τώρα κάτω. Αύριο δεν είναι βέβαιον ότι αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα θα μπορέσεις να το κάνεις. Και μάλιστα ό,τι μπορείς να κάνεις κάτω σήμερα σε ό,τι έχει σχέση με το πλησίασμά σου στο Χριστό. Το αύριο δεν ανήκει σε κανέναν μας. Το αύριο δεν το ξέρουμε. Σήμερα, λέει η Γραφή, είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Ούτε αν θα ζούμε γνωρίζουμε αύριο, ούτε ποιες θα είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα επιβιώνουμε, γνωρίζουμε αύριο. Σήμερα που μας έχει δώσει την ευκαιρία ο Θεός να πράττουμε το θέλημά Του, να πράξουμε το θέλημά Του το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον, πράξτο, γιατί ίσως σε φυλάξει ο Θεός για τη συνέχεια. Τη συνέχεια την οποία δεν ξέρουμε. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, αν και δεν θέλω να χάσω χρόνο πάνω σε αυτό, ότι έχουμε παρησία να εισερχόμεθα στα Άγια του ουρανού δια του αίματος του Χριστού και δια της πληρώσεως του Πνεύματος του Αγίου μπροστά στο θρόνο της δόξης του Θεού και εκεί να λαμβάνουμε έλεος και να βρίσκουμε χάρη για τον καιρό της ανάγκης μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ευκαιρία και κάθε μέρα ενώ όσο λέγεται το σήμερα έχουμε την ευκαιρία να προσφέρουμε την λογική μας λατρεία στον Κύριο. Η γυναίκα αυτή πρόλαβε. Το αποτέλεσμα μας το εξηγεί. Πρόλαβε να λείψει με μύρο το σώμα μου δια του ενταφιασμού και το αποτέλεσμα αληθώς σας λέγω όπου αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο της αληθείας σε όλο τον κόσμο
εκείνο το οποίο έπραξεν αυτή, αυτή θα λαληθεί εις μνημόσυνόν της. Και εμείς σήμερα λέμε αυτό το οποίο έπραξε εις ενθύμησή της, εις μνημόσυνόν της. Τι ωραίο που είναι αυτό το πράγμα, αδερφοί. Να κάνεις έργο πίστεως, θυσία αγάπης για τη δόξα του Θεού, για τη λατρεία του Ιησού Χριστού, το οποίο καταγράφεται στο βιβλίο ενθυμίσεως του ουρανού, ώστε όταν θα βρεθείς εκεί θα σου απαγγελθεί εις έπαινόν σου. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα εύκολα, αύριο μπορεί καθόλου να μην μπορούμε να το κάνουμε. Γι' αυτό εξαγοραζόμενοι τον καιρό, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, ο Κύριος έρχεται. Να εξαγοράσουμε τον καιρό ζώντας Αγίος, Δικαίος και Ευσεβός σε αυτό τον πονηρό και διαστραμμένο καιρό, αλλά και αιώνα. Μετά από αυτό, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αφού έχασε 300 δινάρια από το ταμείο που αυτός κρατούσε, θύμωσε ακόμη περισσότερο και η αγανάκτησή του τον οδήγησε να πάει στους αρχιερείς του λαού Ισραήλ και να τους προτείνει, λέγοντάς τους ότι εγώ μπορώ να σας τον παραδώσω. Και αυτοί χάρηκαν, και μάλιστα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο περιγράφεται ότι του έδωσαν εκείνη τη στιγμή και τα 30 αργύρια για να ψάξει να βρει ευκαιρία να τους παραδώσει τον Κύριό του, τον Ιησού Χριστό. Έργο φοβερό. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι προδοσία. Εδώ είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ελάτε να σας τον πιάσω και να σας τον δώσω. Να ήξερε τι έκανε. Αν ήξερε τι έκανε και τις συνέπειες, πιστεύω ότι δεν το έκανε. Αλλά είχε τυφλωθεί. Και αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, το πολύ σοβαρό σημείο. Είχε τυφλωθεί από το πάθος του της φιλαργυρίας. Και όταν ο άνθρωπος τυφλωθεί, γιατί τυφλώνεται από το πάθος, οποιοδήποτε πάθος και αν έχει, το οποίο είναι αποτέλεσμα απιστίας. Η απιστία οδηγεί τον άνθρωπο σε πάθη και ο διάβολος τυφλώνει το νου των ανθρώπων για να μην μπορούν να καταλάβουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, να σκανδαλίζονται από το Ευαγγέλιο του Χριστού, να σκανδαλίζονται από τον Χριστό, να σκανδαλίζονται από την Εκκλησία του Χριστού, να σκανδαλίζονται από τα αδέλφια τους, να σκανδαλίζονται από την οικογένειά τους, να σκανδαλίζονται, να σκανδαλίζονται, να σκανδαλίζονται, ενώ ο Κύριος μας είπε «Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος δεν θα σκανδαλιστεί ποτέ μέσα στην παρουσία μου». Εάν ο άνθρωπος σκανδαλίζεται, γι' αυτό αγαπημένα μου αδέλφια, ποτέ σας παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη «σκανδαλίστηκα» ή «σκανδαλίζομαι». Ποτέ. Και αν έρχεται κάποιο σκάνδαλο, νικήστε το με το αίμα του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και διώξτε το από πάνω. Βέβαια, λίμωνος σε αυτόν που το φέρνει, και τα σκάνδαλα πρέπει να έρθουν. Αλλά γιατί? Για να φανερωθούν οι δόκιμοι. Γιατί ποιος είναι ο δόκιμος? Αυτός που δεν σκανδαλίζεται ποτέ και με τίποτα. Αυτός είναι ο δόκιμος. Ο Θεός να μας φυλάει. Και έτσι τέλειωσε και η τετάρτη μέρα και μπαίνουμε τώρα την πέμπτη μέρα, δηλαδή την πρώτη ημέρα των Αζήμων, όταν θυσίαζαν το Πάσχα. 14 με 21 η εβδομάδα των Αζήμων. 14 το βράδυ, την ημέρα των Αζήμων, κατά τον νόμο του Μωυσή έπρεπε να θυσιάσουν το αρνί και να φάνε όλοι μαζί το αρνί το οποίο εθυσίαζαν, οπτώ εν πυρί, ψητό στη φωτιά, και μάλιστα όλο, και τα κόκαλα να τα κάψουν. Και να φάνε όσο ήταν αρκετό, και αν ήταν μικρή οικογένεια το τρώγανε μαζί με τη διπλανή οικογένεια, ή αν ήταν μεγάλη οικογένεια παίρνανε και άλλο αρνί. Τώρα ήρθε η σειρά
να εκπληρώσει και αυτό το τελευταίο μέρος, όχι το τελευταίο, και αυτό το κομμάτι του νόμου, ο Κύριος μας να φάει το Πάσχα μαζί με τους μαθητάς του. Μ' αρέσει ότι ποτέ δεν με ρημνά τι να ετοιμάσει. Για τα πάντα με ρημνά ο Πατέρας του Ουράνιος, και το σημαντικό είναι ότι η μέρημνα του Πατρός του του Ουρανίου για να καλύψει όλες τις φυσικές ανάγκες του είναι αποκεκαλυμμένες στον Ιησού. Εμείς διαπίστεως γνωρίζουμε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα πάντα ο Θεός τα έχει έτοιμα για όλες μας τις ανάγκες, με μία προϋπόθεση ότι θα ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα ο Θεός θα μας τα χαρίζει. Εάν λοιπόν μέσα στην καρδιά μας αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι η Βασιλεία του Θεού, η αιώνια ζωή, ο αγιασμός μας δηλαδή, η υπακοή μας στο Λόγο του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή να είμαστε ακριβώς όπως μας θέλει ο Κύριος, τότε διαπίστεως γνωρίζουμε, δεν λέω πιστεύουμε, λέω διαπίστεως γνωρίζουμε, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αληθής, είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι όλα θα μας προστεθούν. Ούτε για το τι θα ενδυθούμε, ούτε γιατί θα φάμε, θα μεριμνάμε, εφόσον ζητάμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, όχι βέβαια με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια, δηλαδή με τη ζωή μας. Και όλα τα άλλα ο Θεός θα μας τα προσθέτει, και αυτή είναι, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, η καθημερινή μας εμπειρία. Και πολύ χάρηκα για αυτό το οποίο συνέβη αυτό το Πάσχα, που δεν είχαμε χρήματα να πάρουμε αρνιά και μας ήρθαν ουρανοκατέβατα 6-7 αρνιά. Θα μου πει σιγά. Ναι, σιγά. Αλλά όπως ήρθαν ουρανοκατέβατα τα 6-7 αρνιά, έτσι έρχονται στη ζωή μας ουρανοκατέβατα όλα, εάν όχι με λόγο και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια, ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και στο τι να φάγουμε και στο τι να ενδυθούμε. Θα μου πεις, αν τρώγαμε μακαρονάδα, δηλαδή θα γινότανε? Τίποτα, πάλι ευλογημένοι θα είμαστε. Ήταν ένα ωραίο σημείο που έκανε ο Κύριος για να τον δοξάσουμε. Και εμείς τον δοξάζουμε. Και πάλι θα τον δοξάζουμε. Και αν δεν ερχόταν, πάλι θα τον δοξάζουμε. Αλλά έρχεται πάντοτε ο Θεός να μας φανερώσει αυτός μεριμνά, πάσαν την μέριμνα νημών, όταν εμείς ρίπτουμε τη μέριμνα νημών σε αυτόν. Τους είπε λοιπόν ότι πηγαίνετε στην απέναντι πόλη, είναι έτοιμο, εκεί υπάρχει ένα ανώγιο εστρωμένο για να φάμε. Το πρόβλημα είναι να το βρούμε. Και αυτό είναι πάντοτε το πρόβλημα του χριστιανού. Να βρούμε αυτά που έχει ετοιμάσει ο Κύριος. Για να βρούμε αυτά που έχει ετοιμάσει ο Κύριος, πρέπει να μας μιλήσει με το Λόγο Του, αλλά και με ιδιωτική συνομιλία δια του Πνεύματος του Αγίου, δια του Λόγου Του, γιατί με πολλούς τρόπους μιλάει ο Θεός. Με ενύπνοια, με οράσεις, με προφητείες, με το Λόγο Του, με χαρακτηριστικά, με γεγονότα, με πολλούς τρόπους μιλάει ο Θεός. Τώρα λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, κοιτάξτε πόσο απλά περιγράφει το πώς θα βρουν εύκολα το ανώγιον, το εστρωμένον, το μέγα για το δείπνο Του. Πηγαίνετε στην απόλυτη πόλη, στην απέναντι πόλη, θα βρείτε έναν άνθρωπο που κρατάει μια στάμνα ύδατος, ακολουθήστε τον και όπου εισέλθει μπέστε μέσα. Και πέστε τους, ο δάσκαλος λέγει, πού είναι το κατάλημα όπου θέλω φάγει το Πάσχα με το μαθητόν μου? Μα τόσο εύκολα είναι όλα. Τόσο εύκολα είναι, αρκεί να είσαι με τον Χριστό. Δεν σκεφτήκανε να φτιάξουν, να βρούνε το αρνί, να το σφάξουν, να το... τίποτα, όλα έτοιμα. Δόξα να έχει ο Θεός. Έτσι και έγινε. Βρεθήκαν εκεί, είναι το τελευταίο δείπνο, το μυστικό δείπνο όπως το λένε οι άνθρωποι, το τελευταίο δείπνος του Πάσχα. Για τον Ιησού εν τες ημέρες σαρκός αυτού, μετά των μαθητών αυτού. Εδώ έκαμε πάρα πολύ ωραίες διδασκαλίες, τις οποίες πολύ γρήγορα θα περιγράψουμε. Πρώτη διδασκαλία είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, για την οποία είπε ότι όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνια. Και εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτη μέρα. Και όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εγώ μένω σε αυτόν και αυτός μένει σε μένα.
Δηλαδή, εάν δεν τρως τη σάρκα και δεν πίνεις το αίμα του Χριστού, το βέβαιο είναι ότι ο Χριστός δεν μένει μέσα σου και εσύ δεν μένεις μέσα στο Χριστό. Και δεν έχεις εξασφαλισμένη την σωτηρία, την αιώνια ζωή και την Ανάσταση εκ νεκρών. Ανάσταση ζωής και όχι κρίσεως. Και η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού προφανώς δεν συμβολίζει, η κοινωνία του άρτου και του ίνου προφανώς δεν συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά είναι δια της πίστεως, καθώς ο Θεός ευλογεί τον άρτον σώμα Χριστού και ευλογεί τον ίνον εις αίμα Χριστού, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πρώτα λοιπόν μοιράζει, διεμήρασε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, τα ποτήρια των ίνων, αφού τον ευλόγησε εις αίμα Χριστού. Ύστερα πήρε τον άρτον, τον ευλόγησε εις σώμα Χριστού, διεμήρασε, και αφού εδείπνησαν το σώμα του Χριστού, καθώς είπε «Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον και το υπερημών διδόμενον», που σημαίνει κλώμενον συνεχώς σκίζεται και διδόμενος συνεχώς δίδεται μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Και στη συνέχεια, αφού εδείπνησαν, πήραν τα ποτηράκια που είχαν στα χέρια τους, καθώς είχε διαμοιραστεί ο ίνος, και τους είπε «Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα μου, το υπερημών και πάλι εκχυνόμενον συνεχώς, εις άφεση αμαρτιών». Και στη συνέχεια έκανε κάτι συγκλονιστικό. Πήρε ένα προσώψιον, πήρε μια λεκάνη με νερό, πήρε μια πετσέτα και γονάτισε στα πόδια των μαθητών και άρχισε ένα-έναν από τους μαθητάς να πλένει τα πόδια τους. Αυτό ήταν πρωτοφανές, αν και δεν ήταν άγνωστο την εποχή του Ιησού αλλά και όλης της εβραϊκής ιστορίας. Δεν ήταν άγνωστο, αλλά όποιος ξένος ερχόταν εξ οδηπορίας, ο οικοδεσπότης διέταζε ένα δούλο να πλύνει τα πόδια του εισερχομένου οικοδεσπότη. Όπως έκαμε ο Αβραάμ, όπως πάρα πολλά χαρακτηριστικά γεγονότα τέτοια έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα όμως, το συγκλονιστικό γεγονός είναι ότι αυτός που πλύνει τα πόδια των μαθητών δεν είναι ένας δούλος, είναι αυτός τον οποίο αποκαλούν διδάσκαλο και Κύριο, και είναι. Ο Πέτρος αντέδρασε. «Κύριε, εσύ θα μου πλύνεις τα πόδια, εγώ θα πλύνω τα δικά σου». Και ο Κύριος είπε κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε συνεχώς υπόψη μας. Εάν κάποιου τα πόδια είναι καθαρά, όλο το σώμα του είναι καθαρό. Αν κάποιου τα πόδια δεν είναι καθαρά, ούτε το σώμα του είναι καθαρό. Είναι το πρώτο χαρακτηριστικό που είπε. Και το δεύτερο, εάν δεν καθίσεις να σου πλύνω τα πόδια, δεν έχεις μερίδα μετεμού. Το πρώτο τον παραξένεψε, το δεύτερο τον φόβησε τον Πέτρο. Και λέει «Μη γέννητο Κύριε, όχι μόνο τα πόδια μου, αλλά όλο το σώμα μου να πλύνεις». Ο άνθρωπος των άκρων, ο ζηλωτής, αλλά χωρίς την επίγνωση ακόμη του Λόγου του Θεού, και θα φανεί και στη συνέχεια. Και έτσι έκατσε, και αφού έπλυνε τα πόδια όλων ο Κύριός μας, πρέπει να ήταν μια τρομακτική στιγμή, μια τρομακτική εμπειρία για τους μαθητάς να βλέπουν τον διδάσκαλό τους και τον Κύριό τους γονατιστό μπροστά τους να τους πλένει τα πόδια. Και όταν τελείωσε, τους είπε και την απαραίτητη διδασκαλία. «Με λέτε ότι είμαι δάσκαλος και Κύριος, και καλά λέτε, και εγώ έπλυνα τα πόδια σας, αλλά το έκανα αυτό για παράδειγμα. Να παραδειγματιστείτε ότι και εσείς οφείλετε να πλένετε τα πόδια ο ένας του άλλου». Δηλαδή να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον με την ταπείνωση του δούλου. Το ωραιότερο παράδειγμα που μπορούσε να δώσει ο Χριστός. Να βλέπεις τον αδελφό σου σαν Κύριό σου. Οι σχέσεις μας με τα αδέλφια μας είναι δουλικοί. Δούλος προς το Θεό που εκδηλώνεται με τη δουλεία μας στα αδέρφια μας, με την υπηρεσία μας στα αδέρφια μας. Όχι δουλική υπακοή στα λεγόμενα των ανθρώπων,
αλλά δουλική συμπεριφορά στην υπηρεσία των αδελφών μας. Όποιος θέλει να είναι μέγας, να γίνει υπηρέτης όλων. Και όποιος θέλει να γίνει πρώτος, να γίνει δούλος πάντων. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός εκείνη τη στιγμή εξεπλήρωσε τα λόγια Του. Έγινε δούλος πάντων, καθώς μόνο ο δούλος έπλαινε τα πόδια των ανθρώπων. Δεν είναι εύκολο να γίνεις δούλος πάντων. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να πάρω χρόνο, θα το πω. Είχα μια τέτοια εμπειρία. Ένα πρωί, κατά τις 3 ώρα προσευχόμουν και με επισκέφθηκε ο Κύριος μου και μου λέει «Δούλος πάντων». «Δούλος πάντων». Άρχισα και σκεφτόμουν. «Δούλος πάντων». Και όσο το σκεφτόμουν, τόσο πιο βαρύ το έβλεπα, ασήκωτο. Και λέω «Κύριε, άσε με το σκεφτώ, δεν ξέρω». «Δεν, πολύ βαρύ, δεν ξέρω». Πρώτη φορά συνειδητοποίησα τι σημαίνει «δούλος πάντων». Λέω «Άσε με να το σκεφτώ». Γιατί φοβήθηκα. Και μου λέει ο Κύριος «Καλώς απάντησες». Εγώ ήμουν δούλος πάντων γιατί ο πατέρας μου κατοικούσε μέσα μου και μπορούσα και έκαμα όχι αυτό που ήθελα αλλά αυτά που, έκανε, που ήθελε ο πατέρας μου και τα έργα μου δεν ήταν δικά μου αλλά του πατέρα μου. Για να γίνεις δούλος πάντων πρέπει εγώ να κατοικώ μέσα σου. Το σκέφτηκα και λέω αυτό είναι πιο εύκολο. Σκεφτόμουν αυτό είναι πιο εύκολο. Όχι εγώ αλλά αυτό που λέει ο Παύλος ο Χριστός που κατοικεί μέσα μου. Όχι εγώ, η χάρις του Χριστού Θεού η κατοικούσα είναι μη. Λέω αυτό είναι πιο εύκολο, αλλά αυτό δεν γίνεται από τον άνθρωπο, γίνεται μόνο με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό δεν θα το κάνω εγώ, θα το κάνεις εσύ Κύριε. Και χάθηκε από μπροστά μου, τώρα κι εγώ συνήλθα. Εκείνη τη στιγμή αδερφή έκανε την ωραιότερη διδαχή, δούλος πάντων. Γι' αυτό και έγινε πρώτος των πρώτων, ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Σ' αυτόν εδόθη η πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Στη συνέχεια, και σκεφτείτε ότι έπλαινε και τα πόδια του Ιούδα, ε. Δεν είναι φοβερό. Και τα πόδια του Ιούδα, αυτός είναι ο Κύριός μας αδερφοί. Το ξέρει πάρα πολύ καλά ποιος είναι, γι' αυτό αμέσως λέει κάποιος από εσάς θα με προδώσει. Όλοι ταράχτηκαν και είπαν μήπως εγώ, μήπως εγώ, μήπως εγώ και πάει και ο Ιωάννης ο σφόδρα αγαπητός και ήταν σφόδρα αγαπητός γιατί όλο ήταν κοντά του, δεν τον άφηνε ποτέ, δεν τον άφηνε να απομακρυνθεί ο Κύριος από κοντά του, όλο δίπλα του ήταν, κολιτσίδα του είχε γίνει. Τι ωραίο να είσαι συνέχεια δίπλα στο Χριστό. Αυτό όμως έχει και ωραία μισθή αποδοσία. Σφόδρα αγαπητός. Του λέει Κύριε ποιος είναι. Και λέει αυτός που θα εμβάψω. Όταν θα εμβάψω το νάρτο και θα το δώσω αυτός είναι. Βάβει και του δίνει του Ιούδα. Ο Ιούδας το πήρε. Το έφαγε. Και εκείνη τη στιγμή μπήκε ο Σατανάς μέσα του. Κατελήφθη από τον άρχοντα του σκότους. Και ο Κύριος του λέει ότι είναι να κάνεις κάτω γρήγορα. Σηκώθηκε και βγήκε έξω. Έξω ήταν σκοτάδι και πήγε εκνευρισμένος αλλά γεμάτος από τον άρχοντα του σκότους να παραδώσει τον Κύριο τον Ιησού Χριστό στους ζητούντας τη ζωή του. Δεν κατάλαβαν οι μαθητές τι ωραία που είναι. Δεν τους έδωσαν να καταλάβουν. Δεν τους είπε τίποτα περισσότερο. Νόμιζαν τον έστειλε να πάει για κάποια δουλειά επειδή είχε το γασοφυλάκιο το ταμείο. Και έτσι αφού ύμνησαν εξήλθαν στη Γεστημανή σε ένα χωρίο στο όρος των Ελαιών. Εκεί άφησε τους από τους 11 τους 8 πήρε τους 3 τον Ιάκωβο τον Ιωάννη και τον Πέτρο λίγο πιο μακριά. Τους είπε προσευχηθείτε και εγώ θα πάω να προσευχηθώ. Ώρες και στιγμές φοβερές.
για αυτά που επρόκειται να γίνουν. Και τι ήταν αυτό που επρόκειται να γίνουν? Η ταλαιπωρία η σωματική του, η φυσική του, ξύλα, ξύλο, θαρμός, τριχομάδημα, εξευτελισμός, ακάνθινο στεφάνι. Θα τα διαβάσουμε αύριο αυτά. Είναι η Παρασκευή, η μέρα του θανάτου του Χριστού. Αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι ότι ο πατέρας του θα στρέψει το πρόσωπό του από αυτόν. Φοβερό. Θα είναι η μοναδική, οι μοναδικές ώρες για 3 ώρες που ο πατέρας δεν θα βλέπει αυτόν πάνω στο σταυρό, γιατί όλες οι αμαρτίες του κόσμου θα πέσουν πάνω του. Θα γίνει ο όφης. Θα γίνει ο επικατάρατος για 3 ώρες πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Τα ξέρει όλα αυτά. Οι μαθητές δεν ξέρουν τίποτα. Και επειδή δεν ξέρουν, γι' αυτό δεν μπορούν και να προσευχηθούν, γι' αυτό και τους πιάνει ο ύπνος. Αυτός όμως προσήφιετο, ο ιδρώτας έβγαινε σαν αίμα και έλεγε «Αβά ο πατήρ», δηλαδή «Πατερούλη μου, γλυκέ μου πατέρα, αγαπημένε μου πατέρα, γνωρίζω ότι τα πάντα είναι δυνατά σε σένα, ότι μπορείς να αλλάξεις το σχέδιό σου. Απομάκρυνω απ' εμού το ποτήριον τούτο, το ποτήριον του θανάτου, το ποτήριον των βασάνων, αλλά ιδιαίτερος το ποτήριον της σταύρωσης πάνω στο σταυρό του Γολγοθά που θα στρέψει το βλέμμα του από αυτόν. Ξέρω ότι τα πάντα είναι δυνατά σε σένα και ξέρω ότι μπορείς να το κάνεις. Κάντο σε παρακαλώ. Αλλά ο τέλειος των ανθρώπων ολοκλήρωσε την προσευχή του. Ουχή όμως να κάνεις ό,τι εγώ θέλω, αλλά να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Αυτός είναι ο τέλειος των ανθρώπων στην τραγική στιγμή της απόρριψης, της απομάκρυσης του θεϊκού βλέμματος από αυτού, την τραγική στιγμή που θα γίνει επικατάρατος. Η προσευχή του ήταν «Όχι όπως εγώ πατέρα, αλλά όπως εσύ». Εάν επιμείνει, ο πατέρας γνωρίζει ο Χριστός ότι δεν του χατλάει ποτέ πχατήρι. Ό,τι σου ζητάω ξέρω ότι μου το κάνεις. Είναι μια φοβερή σχέση πατέρα και γιου. Ό,τι σου ζητήσω ξέρω ότι θα το κάνεις. Αλλά όμως σου ζητάω να απομακρύνεις το ποτητήριον τούτο, αλλά μην κάνεις αυτό που εγώ θέλω. Να κάνεις αυτό που εσύ θέλεις. Σηκώθηκε και πήγε να βρει τους 3 αγαπημένους του μαθητάς για να τους συμπαρασταθούν. Αλλά τους βρήκε να κοιμώνται. Δεν μπορείς να περιμένεις καμία συμπαράσταση στη δοκιμασία σου από κανέναν άνθρωπο. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να σου συμπαρασταθεί είναι ο Πατέρας ο Ουράνιος. Είναι ο Φίλος ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο Κύριος. Και αυτό, αδερφοί, να το προσέχουμε. Να το προσέχουμε ιδιαίτερα. Μόνο ο Χριστός. Θυμάμαι μια φορά και θέλω να σας το διαβάσω. Ο Κύριος με επισκέφθηκε και μου είπε κάτι που με συγκλώνησε και θέλω να σας το διαβάσω γιατί το έχω γραμμένο για να μην το ξεχνάω. Να το βρω μόνο, αν το βρω. Δεν το βρίσκω, αλλά θα προσπαθήσω, γι' αυτό σας παρακαλώ. Ναι, το βρήκα. Για ακούστε το τι ωραία που μου το είπε, που ήταν τόσο συγκλονιστικό που το έγραψα. Μερικές φορές στο έργο του Θεού θα αισθάνεσαι πολύ μόνος. Αυτό είναι λάθος συνέστημα. Είναι το σωστό ότι είσαι και πρέπει να είσαι πάντα μόνος. Και αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Εσύ τώρα πια ξέρεις γιατί. Μόνο μη το ξεχνάς, να το θυμάσαι πάντοτε. Αυτό είναι η αλήθεια. Και στη Γεστημανή ήταν εντελώς μόνος. Αλλά ήταν τον Πατέρα τον Ουράνιο.
και μου έκανε τόσο μεγάλη χαρά και εντύπωση. Και η στιγμή που μου το είπε, που συγκλονίστηκα και το έγραψα. Μερικές φορές στο έργο του Θεού θα αισθάνεσαι πολύ μόνος. Δεν είναι φοβερό? Αυτό όμως είναι λάθος συναίσθημα. Το σωστό είναι ότι είσαι και πρέπει να είσαι πάντα μόνος. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Αδερφοί, είναι στιγμές που πρέπει να είσαι μόνος. Ποιος άλλος μπορεί να σταθεί εδώ σε αυτές τις στιγμές τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό? Κανένας. Μόνο ο Πατέρας το ουράνιος και οι άγγελοι τους οποίους έστελε για να τον ενισχύσουν. Μόνο ουράνια ενίσχυση υπάρχει σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν υπάρχει γήινη ενίσχυση. Τους λέει συνεχίστε να προσεύγετε και ξανά φύγε. Πάλι μόνος. Και όταν γύρισε πάλι κοιμότουσαν. Και τρίτη φορά πάλι κοιμότουσαν. Και είπε στον Πέτρο, το μαθητή του Ζήλου, για τον οποίο μάλιστα είπε κάτι και ξέχασα να σου το πω. Λίγο πριν φύγουνε, αλλά να το ολοκληρώσω. Στον Πέτρο το μαθητή του Ζήλου είπε ακόμη κοιμάσαι. Δεν πειράζει, τέλειωσε. Ό,τι μπορούσες να κάνεις δεν το έκανες. Αρκεί τώρα, ήρθανε οι ζητούντες στην ψυχή μου. Έρχεται ο παραδίδων με. Είναι σε αυτόν που λίγο πριν ξεκινήσουν για τη Γεστημανή τους είπε θα παταχθεί ο ποιμένας και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Και ο Πέτρος λέει τι είναι αυτά που λες και αν όλοι φύγουν εγώ θα μείνω. Εσύ λες θα μείνεις. Πριν ξημερώσει, πριν λαλήσει ο αλέκτορ, τρεις φορές θα με απαρνηθείς. Βλέπετε έχει η μισθαποδοσία και η προπαίτεια. Το θάρρος στον εαυτό μας. Το θάρρος στο ζήλο μας. Στην ικανότητά μας. Στην πίστη μας. Και πράγματι έτσι συνέβη. Όπως θα δούμε αύριο τη συνέχεια. Και έτσι καθώς σηκωθήκανε. Έρχεται ο Ιούδας οδηγώντας. Όχλο πολύ με τα μαχαιρών και ξύλων, τα οποία είχαν πάρει από τους αρχιερείς και τους γραμματείς και τους πρεσβύτερους για να τον συλλάβουν. Και στρατιώτες μαζί. Και είχε πει ότι για να τον καταλάβετε μέσα στη νύχτα ποιος είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον πρέπει να συλλάβετε εδώ στα κρυφά, εγώ θα πάω να τον φιλήσω. Και πράγματι όταν τον είδα από μακριά έτρεξε, κατεφίλησεν αυτόν, όχι απλώς τον φίλησε, κατεφίλησε αυτόν και του είπε διδάσκαλε, διδάσκαλε. Και ο Κύριος τον είδε και του λέει με φίλημα παραδίδεις τον Κύριό σου. Και την στιγμή ήρθαν και τον έπιασαν. Ο Πέτρος ζηλωτής, αληθινά ζηλωτής, έβγαλε το μαχαίρι που είχε και κόβει τα αυτή του μάλχου, του δούλου. Δεν σημάδευε τα αυτή. Δόξα στο Θεό μόνο τα αυτή του κόψε. Και ο Κύριος έσκυψε, το πήρε, το κόλλησε και του λέει Πέτρο μη χρησιμοποιείς μάχαιρα για να αντιμετωπίσεις το διάβολο. Δεν αντιμετωπίζεται με μάχαιρα. Δεν αντιμετωπίζεται με μάχες ανθρώπινες. Ο διάβολος και οι δούλοι του και τα εργαλεία του και όλοι αυτοί τους οποίους έχει πλανήσει. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει το διάβολο είναι η μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου που είναι ο Λόγος του Θεού. Και στρέφεται σε αυτούς που τον συνέλαβαν και τους είπε «Ως επιλιστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων για να με συλλάβετε. Τόσες μέρες ήμουνα στο ιερό διδάσκων και δεν με πιάσατε. Αυτό έγινε όμως για να πληρωθούν οι γραφές». Και εκεί τελειώνει η σχέση, η κοινωνία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού με τους μαθητάς του. Τώρα πια οι μαθητές του δεν μπορούν να είναι κοντά του. Και όσοι προσπαθήσουν να είναι κοντά του θα ταλαιπωρηθούν ή θα τον αρνηθούν όπως ο Πέτρος. Η αλήθεια είναι ότι επατάχθη ο ποιμένας και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Τώρα μπαίνουμε
στο μαρτύριο, στη θυσία. Τώρα μπαίνουμε στην ουσία της αποστολής του Ιησού Χριστού από τον Πατέρα τον Ουράνιο στη γη. Τώρα μπαίνουμε στο λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, Πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Ούτε θα υπερασπιστεί τον εαυτό του, ούτε θα διεκδικήσει το δίκιο του. Στη λιδωρία θα υπομένει, στα παθήματα θα υπομένει, γιατί δεν θα πάψει, καθώς ήταν να είναι και να παραμείνει μέχρι το τέλος ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, που είναι και το παράδειγμα και το πρότυπό μας. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και αν επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας, μη χάσουμε τον προβατοειδή μας χαρακτήρα. Μην πάψουμε να είμαστε πρόβατα του Κυρίου. Πρόβατα τα οποία αποστέλει ο Χριστός εν μέσω λύκων. Τα πρόβατα βελάζουν και όλο προσπαθούν να είναι δίπλα στον ποιμένα τους. Ποτέ δεν κερατίζουν, ποτέ δεν γαυγίζουν, ποτέ δεν δαγκώνουν, ποτέ δεν γλωτσάνε, ποτέ δεν επιτίθενται. Τα πρόβατα είναι πρόβατα. Γι' αυτό και μόνο το πρόβατο μπορεί να πει «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου», μόνο αν είναι πρόβατο μπορεί να το πει. Γι' αυτό και δεν θα στερηθώ ουδενός αγαθού. Βλέπετε, το να παραμένει ο άνθρωπος πρόβατο έχει μεγάλη μισθαποδοσία. Δεν στερείται ουδενός αγαθού. Βεβαίως ανθρώπινα δεν είναι εύκολο να είναι κανείς πρόβατο, αλλά ο Θεός μας έκανε, μας κάνει και θα συνεχίζει να αγωνίζεται να μας κάνει πρόβατα της βοσκής Του. Αμήν. Είπαμε, αυτή η εβδομάδα για μας δεν είναι μεγάλη εβδομάδα, είναι μεγάλη διδασκαλία. Τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού για το Πάσχα κανένας άλλος δεν μπορούσε να μας την προσφέρει παρά μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού, παρά μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Κύριος να σας ευλογεί πάντοτε. Αμήν, Χριστέ μου. Και εμείς να ψάλουμε τώρα τον ύμνο 223. Ύμνος 223.